Πάμε σε αίρες, όπου εκεί βέβαια είμαι σίγουρος το γνωρίζεις, το κριτικό στοιχείο είναι έντονο. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Φραγκεδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος κριτικής αδελφότητας νομού Σερών Χαμογελαστός, το Αρκάδι, να σας καλησπερίσω στην τελευταία εκπομπή μας για φέτος. Καλησπέρα, χαίρομαι που ανταμώνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Καλησπέρα από τις αίρες. Τελευταία εκπομπή σας για φέτος, αλλά με μια διάρκεια τεράστια και πάντα να έχετε πολλές επιτυχίες, γιατί σας παρακολουθώ διαρκώς. Βέβαια, και να σας ευχαριστήσω και το γνωρίζουμε και τα μηνύματα και η όθηση που λαμβάνουμε από εκεί, από την περιοχή σας, ήταν πάρα πολύ μεγάλη φέτος, από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα. Πού βρίσκεστε? Βρίσκομαι στο ψηλότερο σημείο της πόλης των Σερών, στον Κουλά. Όπως ξέρετε, Κούλε έχουν στο Ηράκλειο, Κουλάς είναι στις Σέρες. Ναι. Είναι ένα βυζαντινό μνημείο, ο πύργος του Ορέστη, λέγεται Κουλάς, είναι ο λόφος εδώ. Και θα σας δείξω στη συνέχεια, ενωπλάνω, ένετε εδώ, Κιάτο είναι η πόλη των Σερών, από το σημείο που είμαι. Πριν πάμε στο πλάνο, οι δραστηριότητες του συλλόγου εκεί έχουν ανασταλεί, περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι, για πείτε μας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η μόνη εκδήλωση που συμμετείχαμε και τιμητική ήταν η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως γνωρίζετε, στις 29 Ιουνίου του 2021, που λόγω της απελευθέρωσης της πόλης των Σερών ήταν τιμόμενο πρόσωπο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σεκελοροπούλου, όπου είχαμε τιμητική παρουσία δύο μελών της αδελφότητας με τις φορεσιές, όπως σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Δεν γίνονται, όπως ξέρετε, γλέντια, δεν γίνονται χωρί. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Οπότε και εμείς αναμένουμε. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και οικονομική. Οφείλω να το πω αυτό. Γιατί χωρίς δραστηριότητες, εμείς οι πολιτιστικοί σύλλογοι δυσκολευόμαστε να τα απεξέλθουμε και στις βασικές δαπάνες. Όμως ελπίζουμε. Κύριε Φραγκεδάκη, βέβαια, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πέρα από το πλάνο, θα μας αποχαιρετήσετε και με μαντινάδα ή την κρατάμε για το Σεπτέμβρη, για τη νέα σεζόν? Οι μαντινάδες δεν κρατιούνται ποτέ, πρέπει να τις λέμε. Βέβαια, οπότε... Θα πω μια μαντινάδα παλιά, το γνωρίζετε σίγουρα. Αναφορώ και στέκομαι ως αν το συναξάρι, γιατί είναι η θάλασσα αλμυρή και ανάλατο το ψάρι. Τι να πούμε, εννοείται πως τη γνωρίζουμε. Για να δούμε και το πλάνο τώρα και να αποχαιρετήσουμε τις αίρες. Πάμε λοιπόν και στο πλάνο από τον κύριο Φραγκεδάκη για την Κρήτη TV, εκεί που μας παρακολουθούν. Βέβαια, είναι υπέροχο το σημείο. Ποιος έχει βρεθεί, ειδικά εκεί, το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει βρεθεί. Έχω βρεθεί και έχω ζήσει στις αίρες περίπου 6 μήνες. Κοσμογυρισμένος ο Νίκος. Ναι, αρκετά. 6 μήνες σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, ναι, βεβαίως. Και ο Κούλας. Πολύ... Και έχουμε και πολλούς φοιτητές, όπως γνωρίζετε. Βέβαια. Από την Κρήτη. Ξαναφέρνω σιγά-σιγά το πλάνο να με βλέπετε. Βέβαια, και να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να διατηρήσετε το χαμόγελό σας. Και με το καλό να έρθετε και στον τόπο σας εδώ στην Κρήτη. Βεβαίως και θα το κάνουμε. Εγώ ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επικοινωνία πάντα με την Μητρόπολη μας στην Κρήτη και δει με τον τηλεοπτικό σταθμό σας. Εύχομαι, μάλιστα, καλή δύναμη και να έχουμε ένα δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα και με το καλό να σμίξουμε. Έτσι λέμε σήμερα στις συνδέσεις με τους κρητικούς συλλόγους. Να είστε καλά. Καλώς να σμίξουμε. Να είστε καλά, λοιπόν.